Καλησπέρα, καλημέρα, δεν ξέρω τι ώρα ακούτε το podcast. Καλώς ήρθατε στο φετινό Silly Season Special Podcast, το... την έκδοση του 2019. Ε, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα σπορ στον πλανήτη, το motorsport δεν έχει μεταγραφική περίοδο, οπότε καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε στην περίοδο που ακούγονται τα πάντα όταν πιάνουν οι ζέστες. Όταν δηλαδή έρχεται ο καύσωνας εδώ στην Ελλάδα, σε κάποια χώρα της Ευρώπης, ε, μάλλον σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, που αφορούν Φόρμουλα 1, που έχουν Φόρμουλα 1 fanbase και από την οποία προέρχονται και κάποιες ομάδε. γίνεται ένα χαμούλη με φήμε. το ίδιο ισχύει και για το WRC οπότε σε αυτό το podcast θα πιάσουμε πρώτα τα, όλες τις φήμες της Φόρμουλα 1 από τις πιο λογικές μέχρι τις πιο εξωφρενικές θα τα αναφέρουμε όλα και για όλα θα κάνουμε ένα case να δούμε πόσο ισχύουν, πόσο δεν ισχύουν και πόσο πιθανό είναι να γίνουν. Ε, και μετά θα πιάσουμε κατά το WRC που έχει λιγότερε φήμε, αλλά έχει πάρα πολλού οδηγού οι οποίοι δεν δεσμεύονται με συμβόλαιο του χρόνου. Γι' αυτό αν ακριβώ το λόγο. Ε, στην άλλη πλευρά του, των μικροφώνων βρίσκεται ο Τζανέτο Πολυμενάκο. Τζανέτο. Καλησπέρα, Δημήτρη. Και έχουμε αρκετά πράγματα για να πούμε. Οπότε λέω να ξεκινήσουμε με Φόρμουλα 1, επειδή είναι πάντα η σύλληση τη Φόρμουλα 1 είναι λίγο πιο καυτή, γιατί 9 στι 10 αφορά και πολύ μεγάλα ονόματα δηλαδή και μεγάλε ομάδε. είναι λιγότερα τα πράγματα που μπορούν να γίνουν φέτο, είναι η αλήθεια. Γιατί για του χρόνου οι περισσότεροι μεγάλοι οδηγοί έχουν συμβόλαια. Έχει συμβόλαιο και ο Ρικιάρντο και ο Φέτελ και ο Φερστάπεν και ο Χάμιλτον. Δηλαδή οι τέσσερι ας πούμε πιο μεγάλοι και σε καλύτερη ηλικία οδηγοί του Grid, Δεσμεύονται συμβολιακά με τι ομάδε οι οποίε βρίσκονται τώρα. Ε, πριν πω τι φήμε και πριν τι βάλουμε σε μια σειρά και τι σχολιάσουμε, θέλω την άποψή σου. Πιστεύει ότι μπορεί στη σημερινή Φορμουλά 1 και στο σημερινό κόσμο να θεωρήσουμε ότι τα συμβόλαια είναι χαρτιά μηδενική αξία αν προκύψει μια καλύτερη προσφορά από μια άλλη ομάδα, Κοίτα, δεις, τα χαρτιά και τα συμβόλαια έχουν κάποια αξία, αλλά το θέμα είναι πόσο καλή θα είναι η πρόταση που θα σου γίνει από κάποια άλλη ομάδα. Και αν μπορείς με κάποιο τρόπο να σπάσεις το συμβόλαιο χωρίς να έχεις πολλά αντίκτυπα, να το πω από αυτό. Ναι, να μην υπάρχει αντίκτυπο ο... και οικονομικό, αλλά ίσως και μέσα στην ίδια την ομάδα στην οποία βρίσκεσαι τώρα. Ε, είδαμε πέρυσι επίσης στη Red Bull ότι με το που ανακοινώθηκε ο Ricardo, ότι θα πάει στη Ρενό, πολύ γρήγορα τον θεώρησαν ξένο σώμα, χωρί να τον παραμελούν ή να του δίνουν λιγότερε ευκαιρίε, αλλά ε, αμέσω υπήρξε μια στροφή προ το Verstappen ότι πλέον αυτό είναι ε, ο άνθρωπο τον οποίο θα βασιστούμε για το υπόλοιπο τη χρονιά και για το υπόλοιπο του συμβολέου του ουσιαστικά μέχρι το 2021, μέχρι το 2020, μέχρι όσο τέλο πάντων κάτσει ο Verstappen. Ε, νομίζω ότι τα συμβόλαια τη Formula 1 ακόμα έχουν βαρύ, 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 βαρύτητα και έχουν ισχύ. Και γι' αυτό θεωρώ ότι αυτοί οι τέσσερι οδηγοί που έχουν συμβόλαιο και του χρόνου δεν θα κουνηθούν. Δηλαδή, ακούγονται πάρα πολλά για το Verstappen. Δεν θα πω καν στη δικασία να τα, να τα βάλω στο τραπέζι, γιατί θεωρώ ότι μετά και τη νίκη στην Αυστρία, ε, δεν υπάρχει καμία ομάδα που μπορεί να προσφέρει στο Verstappen ένα πιο ελκυστικό πακέτο από αυτό τη Red Bull Honda. Και του μέλλοντο με τη Red Bull Honda. Οπότε, πάμε στην πρώτη ομάδα αυτή τη στιγμή του Πρωταθλήματο. Στην ομάδα που κυριαρχεί, στην ομάδα που κάνει το 1-2, το 1-3 και συνεχώ έχει, βασικά έχει 8 σε 9 νίκε. Μόνο αυτό ε, τα λέει όλα. Είναι η Mercedes, η οποία πέρα από το γεγονό ότι έχει τον Χάμιλτον, ο οποίο κατά τεκμήριο είναι ο καλύτερο οδηγό του Grid αυτή τη στιγμή, έχει και έναν Valtteri Bottas ο οποίο ε, υπογράφει συνεχώ μονοετή συμβόλαια. Πέρυσι υπέγραψε για φέτο και φέτο έχει υπογράψει. Ε, πέρυσι, μάλλον, υπέγραψε για φέτο μόνο ένα. Και υπάρχει οψιόν η οποία δεν είναι δικιά του, είναι, ο, είναι τη ομάδα. Και δεν είναι βέβαιο αν θα ενεργοποιηθεί. Σε περίπτωση δεν ενεργοποιηθεί, πε στο σενάριο του Οκόν. Πιστεύει ότι αν πάμε σε ένα, σε ένα σενάριο Χάμιλτον Οκόν, είναι καλύτερη η δυναμική αυτού του δίδυμου από το Χάμιλτον Μπότα που ισχύει τώρα, Βίλιαμ. Για το άμα θα είναι καλύτερη η δυναμική, δεν ξέρω. Γιατί και ο Μπότα και Βίλιαμ έκανε πολύ καλέ εμφανίσει, όπω έκανε οι σάξιε και ο με την Force India. Αλλά το θέμα είναι ότι η Mercedes κα... λίγο πολύ θα πρέπει να ξεκινήσει να κοιτάει το μέλλον, το μέλλον με, μετά τον Χάμιλτον, γιατί κακά τα ψέματα σε, με, σε λίγα χρόνια από τώρα θα αποσυρθεί. Οπότε ίσω είναι η ευκαιρία, είναι η ευκαιρία τους να δώσουν την ευκαιρία στον Οκόν σε ένα γρήγορο μονοθέσιο να δούνε τι μπορούν να κάνουν και άμα δεν τους βγει να κυνηγήσουν το Verstappen για το 21. Ναι, εκεί μετά ακούγονται πάρα πολλά. Ε, μέχρι και για το 20 ακούγεται το Verstappen, δηλαδή για την Mercedes. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν νομίζω ότι ταιριάζουν και πάρα πολύ στο πώ είναι διαμορφωμένο τώρα το σκηνικό. Ε, συμφωνώ στο ότι ο Κον είναι η προσωποποίηση του μέλλοντο τη Mercedes. Υπάρχει και ο Ράσελ, βέβαια, ε, στη Williams, ο οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα κάνει το βήμα στη Mercedes κάποια στιγμή ε, και ίσω να είναι αυτό ο διάδοχο του Χάμιλτον τουλάχιστον όσον αφορά το ότι εκεί θα πέσει μεγάλη βαρύτητα στο Ράσελ και στο πώ θα προωθηθεί ο Ράσελ με τη Μερσέντε. Ε, και δεν ξέρω αν από εκεί και, και πέρα μετά θεωρηθεί ότι πρέπει να γίνει μια μεταγραφή μεγάλου οδηγού για να έρθει να τον βοηθήσει ή να γίνει μέντορά του ή οτιδήποτε. Νομίζω ότι ο κον του χρόνου θα βρίσκεται στο grid. Απλά δεν είμαι βέβαιο σαν η Μερσέντε. Εγώ πιστεύω ότι η Μερσέντε βολεύεται πάρα πολύ από το διδυμό Χάμιλτον Μπότα. Ο Μπότα είναι ένα πολύ καλό νούμερο δύο. Που παρά το γεγονό ότι έκανε ένα ξέσπασμα στην αρχή τη φετινή χρονιά, δεν βγάζει τη συνέπεια που θα έπρεπε για να πιστεύουμε ότι θα διεκδικήσει τίτλο. Είναι πιο πολύ. Αλλά δεν κάνει και την κοιλιά που είχε κάνει πέρσι, ειδικά προ το τέλο. Ναι, όχι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σωστό ότι ε, δεν είναι τόσο κακό όσο ήταν το 2018 την ίδια περίοδο. Ε, και βαθμολογικά, αλλά και απόψη απόδοση, δηλαδή το βάθρο στην Αυστρία. Ναι, μεν ήταν μισό γύρο μακριά από το να το χάσει από το Φέτελ. Αλλά και η τέταρτη θέση πάλι με δεδομένα τα προβλήματα που αντιμετώπισαν σαν ομάδα σε εκείνο τον αγώνα ήταν πολύ καλή. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν είναι τόσο κακό, απλά δεν είναι τόσο καλό όσο φαίνονταν στην αρχή τη χρονιά. Νομίζω ότι θα του βολέψει mm. αυτό. Να μείνει έτσι δηλαδή. Ναι, πε. Ναι, σίγουρα ο Μπότα δεν είναι τόσο κακό φέτο έτσι ώστε να πούνε: OK, θα θα έχουμε σίγουρα τον οκόν του χρόνου. Απλά κοιτώντα το μέλλον, δεν θα. ίσω πρέπει να κοιτάξουν ίσω και το Russell Οκόν και να δουν ποιο από του δύο μπορεί να μην βγει και να κοιτάξουν να έρθει κάποιο άλλο δεύτερο στην ομάδα. Ο, το Ράσελ Οκόν μπορεί να γίνει πολύ νωρίτερα. Γιατί οι φήμε είναι ότι. Φήμε και η αλήθεια ανάμεσα σε αυτό το Spectrum κινούνται τα πράγματα. Ο Βολφ πρακτικά δράσαν άτυπο manager του Οκόν. Ανήκει με εισαγωγικά τουλάχιστον στη Mercedes ο Είναι παιδί τη της, τη. Ε, με βάση την παρουσία του σε αυτήν, κατάφερε να εξασφαλίσει θέση στη Forsythia το 2017 και το 2018. Ε, οπότε, ο Βολφ κοιτάει σε περίπτωση που θελήσει να ενεργοποιήσει την όψιον του Μπότας, αν μπορεί να βρει μια θέση στον Ocon ε, είτε στη Williams είτε Racing Point, δηλαδή τις δύο ομάδε με τι συνεργάζεται η Mercedes. Πιθανότητες... Το πιο πιθανό από τα δύο είναι και τη Williams, πιστεύω, και όχι τόσο γιατί είναι Racing Point. Αυτό ακριβώ πήγα να πω. Ότι η Williams συγκεντρώνει τι μεγαλύτερε πιθανότητε γιατί το σύμβολο του Κούμπιτσα είναι μονοετέ. Ε, δεν είναι ευχαριστημένη με τι αποδόσει, με την επιδόση του Κούμπιτσα καθόλου. Είναι σαφέ. Έχει χάσει σε όλου του αγώνε από το Ράσελ. Έχει υπεκρατήσει μόνο μία φορά στι κατακτήριε ε, επί του Ρούκι, είναι σε κάκιστη κατάσταση αγωνιστικά. Ε, δεν είναι σε καμία περίπτωση ούτε καν κοντά στο να κερδίσει το Ράσελ. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε την κατάσταση τη Williams, αλλά προχθές ο Ράσελ έδινε μάχε με τη Αλφα και τη Τόρο έστω και για πέντε γύρους. Ο Κούμπιτσα είχε βρεθεί τελευταίο από του πρώτου δέκα. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση δεν είναι και καλύτερη. Και ο στην Αυστρία, στην Αυστρία ξεκίνησα από το Pit Lane και σε ελάχιστο γητου ήταν μπροστά από το κούμπιτσα. Ναι, ναι, ναι. Με ναι, κάποιο ναι. μαγικό τρόπο. Ναι, ναι. Λέγεται ταλέντο και σίγουρα και, και αυτοπεποίθηση. Ναι, και ταχύτητα. Δηλαδή νομίζω ότι έχει όλη την ψυχολογία με το μέρο του Ράσελ. Και αν πέρασε άλλη μια χρονιά στην Williams δεν θα τον πειράξει με δεδομένο ότι γνωρίζει πω το μέλλον είναι μπροστά του. Είναι 19 χρονών, είναι 20 χρονών. Τώρα σύντομα θα, γίνει, θα κλείσει τα 20. Οπότε έχει πάρα πολύ μεγάλη ελευθερία σε αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι ο, ο Κούμπιτσα, αυτό που λέμε ότι είναι αμφίβολο να μείνει, πιθανότατα δεν θα μείνει, άρα θα πάει εκεί ο Κον. Mm. Αλλά ακόμα και να μην κάτσει αυτό, που εγώ το θεωρώ απίθανο εφόσον φύγει ο Κούμπιτσα από την ομάδα, υπάρχει περίπτωση τη Racing Point. Mm. Για τη Racing Point όμω. Ε, δε, εννοείται ότι δεν μιλάμε για τη θέση του Στρόλ. Ο Στρόλ είναι ο γιο του ιδιοκτήτη. Δηλαδή, Εντάξει, δεν γίνεται να φύγει ο στρολ. Ναι, δεν θα φύγει ο στρολ, παιδιά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όσο δεν είναι απαράδεκτο και όσο δεν είναι επικίνδυνο, δεν θα φύγει ποτέ από τη Racing Point ο Troll, Θα μείνει για πάντα εκεί μέχρι να γεράσει. Οπότε... Εντάξει ή να κάνει κανένα μπαμ απόδοση και να πάει σε κάποια μεγάλη ομάδα. Ναι, αλλά. Που δεν νομίζω να γίνει. Δεν θα κάνει μπαμ απόδοση. Εντάξει, τώρα κορυδευόμαστε μεταξύ μα. <laughs> αλλά. <laughs> αλλά ε, το ενδεχόμενο να, να πάρετε στο Πέρεθ. Και εδώ είναι που κολλάει η δεύτερη φήμη η οποία μπορεί να ευσταθεί. Ότι ο Πέρεθ νιώθει πω οι ε, η του με Point λύγουν. Ε, το συμβόλαιο που υπέγραψε πέρυσι για φέτος είναι μόνο ετές. Ε, θέλησε να κρατήσει πολύ μικρή τη διάρκεια γιατί δεν ήξερε πώ θα είναι η Racing Point φέτο. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ κακή. Είναι πολύ χειρότερη από όσο περίμεναν. Ναι, ισχύει αυτό. Και επειδή δεν το περιμένανε τόσο χάλια το μονοθέσιο και όσε αναβαθμίσει και να φέρουν στη Γερμανία, α πούμε τώρα. Καταρχήν, η ώρα που γράφει αυτή τη στιγμή το podcast είναι Παρασκευή 5 Ιουλίου απόγευμα. Οπότε, αν κλείνοντα το podcast βγει ότι ο Verstappen πάει στη Ferrari για 8 χρόνια, Οκ, okay, εντάξει. Μπορούμε κάλλιστα να μην το ανεβάσουμε ποτέ, αλλά... <laughs> <laughs> θα ένα το delete και τσάμπα ξαναπέσουμε το χρόνο μας. Ναι, ναι. Και θα κάνουμε ένα podcast. Wow, 8 χρόνια πριν στάμε. <laughs> δηλαδή, προφανώς και θα είναι πιο σημαντικό να κάνουμε αυτό το podcast. Αλλά... <laughs> 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 αλλά όσο λέγονται αυτά τα πράγματα, ο Πέρεθ δεν έχει δει κάτι ακόμα από τη Racing Point. Και εφόσον αποφασίσει να, να φύγει και να ψάξει το μέλλον του αλλού, ε, υπάρχουν δύο επιλογές. Η ε, ή ο Λόρεν Στρόλ να προωθήσει την επιλογή του Νικόλα Λατίφη ε, λόγω, λόγω, λόγω καναδική εθνικότητα. Δηλαδή, καθαρά για να δημιουργηθεί μια απόλυτα καναδική ομάδα στη Formula 1. Η ε, ή όταν Βόλφ θα μπει στη μέση, θα επιβάλλει τον Οκόν στην ομάδα σε μια επιστροφή ουσιαστικά και θα βρεθεί η θέση για τον Οκόν μέχρι να ανοίξει μια θέση τουλάχιστον στη Μερσέντεο 21, γιατί δεν νομίζω ότι. Μέσα στο 2021 θα έχει το ίδιο δίδυμο. Εσύ πιστεύει ότι ο Κον είναι καλύτερα να πάει στη Racing Point στην ομάδα που αποκλείεται να έχει την ίδια αντιμετώπιση με τον Στρολ ή να πάει στην Williams που θα έχει πιθανότατα τον μελλοντικό του teammate ε, στο Long στο Garage ουσιαστικά. δεις, άμα πάει στην ε, Racing Point, δεν νομίζω ότι θα έχει κόντρα με τον. Ε... Στρολ, καθώ πιστεύω ότι σε επαφή ταχύτητα με την είναι. Τον έχει για πλάκα να στο πω έτσι απλά. <σχελίδι> πιστεύω ότι πως... <σχελίδι> ο να <Λιώκο, σχελίδι> είναι πολύ ταχύτερο από τον Στρολ και να μην έχουν μάγει μεταξύ του όπω είχαν με τον Μπέρεζ που στο σπέχα δεν να σκοτωθούν. Ναι, εντάξει, οκ. Απλά δεν θα είναι ο τώρα, ξέρει. Είναι. Νομίζω ότι θα είναι καλύτερα για τον Οκόν να πάει στη Williams. Και να δεις. Αλλά από την άλλη άμα έχει από, το... Α, από τόσο νωρίς, Βα... βασικά άμα από τόσο νωρίς είναι στην ίδια ομάδα με το μελλοντικό του teammate, ίσως οι σχέσεις τους κάπου να σπάσουν και να μην δουλέψει καλά η συνεργασία του στο μέλλον. Ναι, απλά αυτό το σενάριο δίνει την ευκαιρία και στη Mercedes να κάνει ένα preview του μέλλοντος. Δηλαδή... Να του δει και λίγο πώ συμπεριφέρονται σε μια ομάδα στην οποία θα πρέπει να συνεργαστούν. Ακόμα και αν η Williams είναι πάλι τελευταία ομάδα του χρόνου, ακόμα και αν είναι τόσο χάλια, ε, η μάχη ενό ε, οδηγού με τον teammate του είναι πάντα πάνω κάτω η ίδια. Απλά αλλάζουν τα διακυβεύματα. Οκ, προφανώ, αν το διακύβευμα είναι ένα πρωτάθλημα, είσαι πολύ πιο επιθετικό και τα πράγματα ζορίζουν πολύ πιο εύκολα. Αλλά ακόμα και αν είναι για την 18η θέση, βγαίνει η ανταγωνιστικότητα. Ε, νο... Καλά, σίγουρα. Αυτό, οπότε νομίζω mm -hmm. ότι το Williams, ο, ο Κον Con Russell σαν δίδυμο, θα δουλέψει καλά για τη Mercedes για να δει τι θα κάνει στο μέλλον. Αλλά αγωνιστικά για τον Κον είναι βέβαιο ότι το να πάει στη Racing Point είναι η καλύτερη επιλογή. Ε, Αφενό γιατί θα έχει έναν teammate στον οποίο λογικά θα κυριαρχήσει εύκολα. Αφετέρου γιατί είναι σαφώ καλύτερη η απόδοσή τη Racing Point αυτή τη στιγμή και θεωρητικά θα βελτιωθεί. Απλά Μπορεί όχι να γίνει αυτό, μπορεί αυτό να μην γίνει αισθητό φέτο, για παράδειγμα. Ε, ο Κόν μπαίνει και σε μια άλλη φήμη ε, και σε ένα άλλο σενάριο, το οποίο παραλίγο να γίνει πραγματικότητα πέρυσι και μέσα σε το παραδέχτηκαν και στη Ρενό αυτό. Ότι παίζει πάρα πολύ για να πάει εκεί, να πάει στο Ένστον. Και πέρυσι ήταν να γίνει αυτό. Αλλά τελευταία στιγμή ο Ρικιάρντο είπε τον ναι, στη Ρενό και... Οπότε επέλεξαν τον Ρικιάρντο. Ναι, οπότε είναι ξεκάθαρο ότι επέλεξαν τον άνθρωπο που και νίκε έχει πάρει και είναι πολύ πιο έμπειρο και αυτή τη στιγμή καλύτερο οδηγό από τον Οκόν. Ε, το θέμα είναι ότι ο Οκόν έχει εμπειρία από την Ρενό βέβαια. Ε, τον είχαν δανείσει μεσαγωγικά από τη Mercedes για μια χρονιά για να ψηθεί ω δοκιμαστή και είχε κάνει κάποια test sessions και είχε τρέξει με το μονοθέσιο εκείνη χρονιά τέλο πάντων γνωρίζει τον οργανισμό πάνω κάτω και εννοείται ότι ένα Γάλλο σε μια γαλλική ομάδα πάντα ακούγεται ωραία. Και το σενάριο θέλει τον Χούλκεμπερκ εκτό ομάδα και όχι τον Ρικιάρντο προφανώ. Χούλκεμπερκ είναι αυτό που μένει χωρί συμβόλαιο στο τέλο τη φετινή σεζόν. Και αυτή η φήμη είναι και αρκετά βάσιμη γιατί πριν από 10 μέρε ο Σιρίλα Λαμπιτεμπούλ είπε πρακτικά ότι θα εξετάσουμε όλε τι επιλογέ που έχουμε για το 19. Και δεν θεωρούμε δεδομένο 20. ότι θα. Για το 20, συγγνώμη. Και δεν θεωρούμε δεδομένο ότι θα υπογράψουν ξανά με τον Kulkenberg. Η δικιά σου οπτική για τον Οκόν τώρα, εάν πούμε ότι σπάει τους δεσμούς του δεσμού του με τη Mercedes και πάει να με την Renault, είναι καλό που θα πάει σε μια ομάδα που δίπλα του θα έχει έναν από του κορυφαίου οδηγού και εκείνο θα είναι ήδη μια χρονιά εκτό Formula 1, Δηλαδή θα προέρχεται από μια σεζόν στην οποία δεν θα έχει καμία επαφή με το σπορ. Κοίτα να δει. Σε επίπεδο ανταγωνι... ανταγωνιστικότητα, η Renault θα είναι πιο πάνω από ότι Racing Point και τη. Μπαίνει όρκο. Μπαίνει όρκο. Εντάξει. Η Renault είναι αυτή, σωστά. Μπαίνει όρκο. Δηλαδή, έχουμε δει την Racing Point, τέλο πάντων, τη Force India να κερδίσει τη Ferrari. Οπότε, εγώ δεν το περιμένω όλα από αυτού. Δεν... <laughs> δεν, ξέρω. Και έχουν λεφτά τώρα, έτσι. Δεν είναι όπω τότε. Ναι, <laughs> αυτό. Ίσως να έχουν περισσότερα λεφτά από την ενώ. Αλλά και το δεις, απ' την άλλη θα έχει ένα teammate που θα, που θα μπορεί να πάρει πληροφορίε, να, να μάθει από αυτό και, και να, εξελιχθεί πιο γρήγορα. Και μοιάζουν και, τα... και η σωματοδομή του. Δηλαδή, είναι σημαντικό. Ακόμα και στην τωρινή Φόρμουλα 1 που το βάρο του οδηγού συνυπολογίζεται με το κάθισμα και πρέπει να είναι μαζί 80 κιλά. Οπότε, τέλο πάντων, το να είσαι από μόνο 75 κιλά δεν είναι πρόβλημα. Ε, ενώ το να είσαι ε, ψηλό. Ναι, δηλαδή δεν είναι θέμα. Αλλά παίζει ρόλο στο πώ θα κατανέμει το βάρο μέσα στο μονοθέσιο. Και το να υπάρχει ένα άλλο οδηγό που είναι πάνω κάτω στο ύψο σου και πάνω κάτω στα κιλά σου, αν και ο Κόν είναι σαφώ πιο ελαφρύ, ε, και οπτικά τουλάχιστον φαίνεται αυτό και ε, δεν είναι το ίδιο βαρύ με τον Ρικάρντο, αλλά νομίζω ότι παίζει, παίζει ρόλο, είναι σημαντικό και το λέγαμε και για τη φετινή Ρενό που έχει το Χούλιγκαμπερ και το Ρικάρντο που κι αυτοί είναι πολύ κοντά σε σωματοδομή, ύψο κτλ. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και το ότι θα έχει σε αυτή την περίπτωση θα έχει το πιο. Έμπειρο τιμέτη θα μπορούσε από όλα τα σενάρια. Ο Στρόλ, ναι, είναι στο σπορ από το 2017, αλλά δεν έχει καμία περίπτωση πιο έμπειρο από τον Ρικάρντο. Ο Ράσελ θα είναι στη δεύτερη χρονιά του στο σπορ. Ενώ ο Ρικάρντο είναι αισίω, θα μπει στην 1η προ 10η. Δηλαδή, ε, ξέρει τι ξέρει, Φόρμουλα 1. Ξέρει να στείλει αυτοκίνητα. Έχει, έχει πάρει νίκε, ναι. Είναι αλλιώ και θα έχει και μια χρονιά στην ομάδα ήδη. Ε, από, όλα αυτά, από αυτά τα τρία σενάρια που αφορούν τον ΟΚΟΝ και μαζί αφορούν και τους οδηγούς που ίσως φύγουν από τις εκάστοτε ομάδε. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το πιο πιθανό, εσύ σαν διανέτος, τώρα που σε ρωτάω και που τα είδαμε και τα τρία όπως παίζουν, Williams, Renault και Racing Point. Άμα στη Mercedes πάρουν την απόφαση να κρατήσουν τον Bottas για τουλάχιστον ακόμα μία χρονιά, πιστεύω το πιο πιθανό είναι να πάει να μείνει στην οικογένεια της Μερσέντες και να πάει στην ε, Racing Point. Εγ, ε, εγώ αυτό πιστεύω. Εκτός άμα που είναι τέλος ο Μπότας και οπότε και πάρα αλλάξουν όλα και τον δούμε πάλι να μένει στη, στη Mercedes, αλλά πίσω σε άλλη ομάδα. Άνο. για μένα ο Μπότας θα μείνει σχεδόν σίγουρα, γιατί είναι αυτό ότι προσφέρει μια σταθερά και δεν προκαλεί προβλήματα, δεν υπάρχει τριβή, ε, Φέρνει αποτελέσματα, μπορεί να πάρει νίκε, φέρνει βάθρα, φέρνει βαθμού. Ε, μπορεί να λέει ο Βόλφ ότι ο Μπότα ξέρει τι θα συμβεί άμα δεν τα πάει καλά, αλλά είμαι βέβαιο ότι θα έρθει ο Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη και απλά θα ενεργοποιήσει την οψιόν και θα του δώσει το 20. Και μετά προφανώ το 21. Θα κοιτάξουν τι θα κάνουν, γιατί εκεί είναι που δεν θα έχει το Χάμπλιο συμβόλαιο. Οπότε μπορεί να δομήσουν τέλο αλλιώ το δίδυμό του. Εγώ πιστεύω ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι η Williams. Γιατί θα φύγει ο Κούμπιτσα. Για μένα σίγουρα θα φύγει ο Κούμπιτσα. Ε, δεν φέρνει καν τα χρήματα που περιμένανε να φέρνει. Το συμβόλαιο με την Ορλέν είναι γύρω στα 13 εκατομμύρια το χρόνο. Η Williams, αυτά άνετα, μπορεί να τα εξασφαλίσει μέσω τη Mercedes παίρνοντα τον Οκόν. Και το κάνει ήδη πάνω-κάτω και με τον Ράσελ. Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο πήγε και ο Ράσελ στη Williams, άλλωστε. Οπότε νομίζω ότι του χρόνου θα έχουμε ένα Ράσελ Οκόν σαν δίδυμο. Ε, Εκτό ξαναλέω. Αν ο Μπότα ξαφνικά φύγει και πούνε ότι δεν τον θέλουν άλλο, Ναι, μπορεί τότε να πάει ο κόνα από το 20 στην μεγάλη ομάδα. Αλλά το θεωρώ πιθανό και εξήγησα και του λόγου. Ε, θα έχει ενδιαφέρον. Για μένα αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον μέχρι στιγμή. Σίγουρα. Από... Και ίσω οι, οι δύο κινήσει που θα, που θα κρίνουν το τι θα συμβεί θα είναι άμα ο θα φύγει από τη Racing Point και τι θα κάνει η Mercedes με τον Πότα. Ναι, νομίζω ότι αυτά τα δύο. Γιατί στην περίπτωση τη Williams πάνω κάτω την ξέρουμε. Δηλαδή, αν κάτω το κούμπιτσα μετά από αυτή τη φετινή χρονιά. Ε, θα, είναι, θα, μετά. θα, είναι... αυτοκτονία. Θα είναι αυτοκτονία. Δηλαδή, πρακτικά τρέχουν με έναν οδηγό εδώ και. Ε, από την Αυστραλία και μετά. Τέλο πάντων. Ε, αυτά με τον Οκόν. Ε, Αυτέ είναι οι λογικέ φήμε. Αυτέ είναι οι φήμε οι οποίε βγάζουν νόημα, ευσταθούν, έχουν δεδομένα σενάρια, τα οποία δεν είναι τόσο απίθανα. Ε... Και τώρα πάμε σε αυτά που βγαίνουν όταν έχει πολύ ζέστη. Και τώρα πάμε σε αυτά που βγαίνουν όταν έχει πολύ ζέστη και θέλουμε να τα κάνουμε debunk. Δηλαδή, δεν θέλουμε να τα ενισχύσουμε, δεν θέλουμε να πούμε, ναι, μπορεί, μ, ξέρω εγώ, όλα είναι πιθανά στη Φόρμουλα 1. Όχι, όχι, όχι. Ακόμα και στη Φόρμουλα 1 δεν είναι όλα πιθανά. Ε το ένα μεγάλο σενάριο θέλει... έχει να κάνει με τον Γκασλί και τη θέση του Γκασλί στη Red Bull. Ε, θα μπορούσα να το βάλω σε λογικά σενάρια ότι ο Γκασλί θα φύγει από τη Red Bull στη μέση χρονιά και θα φέρουν το Κβιάτ. Αυτό είναι λογικό σενάριο. Ε, και νομίζω ότι είναι και ε, σχεδόν αυτονόητο ότι σε περίπτωση που ο Κβιάτ, Γκασλί, συγγνώμη, δεν αποδώσει και μετά την Ουγγαρία η Red Bull θέλει να την εγκαταστήσει, στη θέση του θα πάει ο Κβιάτ. Γιατί πολύ πολύ χρονιά και θα δουν θα το 20. Η... η, τρελή φήμη. Δεν ξέρω αν κάθεσαι. Φαντάζομαι κάθεσαι. Ε, κάθομαι, κάθομαι. Ναι. Κάθεσαι. <laughs> Δεν ξέρω αν κάθεται αυτοί που μα ακούνε, βέβαια. Ξέρει και οδηγούν, α πούμε. Ναι. Και... Στα... Σταματήστε λίγο δεξιά. <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι. Κάντε λίγο άκρη. Κάντε τα μου. Κάντε λίγο άκρη, ναι. <laughs> Έχετε μπουκαλάκι νερό, ξέρω εγώ μαζί σα. Γιατί... <laughs> Πάρτε ένα τηλέφωνο κάποιον οικείο σα να σα ακούει. Γιατί θα <laughs> λοιπόν, ε, η άλλη φήμη που παίζει. Είναι ο Φέτελ να γυρίσει στη και... <laughs> το, το, 20 όλα αυτά. Να γυρίσει ο Κβιατ φέτο, ναι. Να πάει ο Κβιατ να καλύψει το κενό. Και το 20 να πάει ο Φέτερ, παιδί μου. Να γυρίσει στα, στα, παλιά του λιμέρια. Και η φήμη βγήκε στην Αυστρία. Τη μετάδωσε ο Τζον Νόμπλ του Motorsport. Ο οποίο προ τη μήνυ του κιόλα ο άνθρωπο είπε ότι είναι μια Wild Rumor είναι μια τρελή φήμη, Δηλαδή... Είχε ζέσει στην Αυστρία. Ναι, δηλαδή είχε 36 βαθμού ρε παιδί μου. Okay. Θα ακούσουν πολλά με τόση ζέστη. Και είναι πολύ σημαντικό η ενυδάτωση, παιδιά. Να πίνετε νερό, να βάζετε αντιλίακο, να φοράτε καπέλο. Γιατί βγαίνουν αυτά μετά. <laughs> <laughs> Δεν πάθανε η τυλίαση, η θερμοπληξία. Το, ο ο αντίκτυπο αυτού που παθαίνετε είναι να βγάζετε τέτοιε φήμε. Okay. Η φήμη αυτή βασίζεται στο γεγονό ότι ο Φέντελ. Έκανε πάρα πολλέ δεν κάνω πλάκα, έκανε πάρα πολλέ επισκέψει στο Energy Station τη Red Bull που είναι το motorhome τη Red Bull σε ευρωπαϊκού αγώνε. Οπότε, τι πιο λογικό από το να πηγαίνει για να συζητήσει το επόμενο συμβόλαιό του. Έτσι, νέτο, δεν δεν είναι απόλυτα λογικό. Κοίτα να δει. Διάβασα κάτι δηλώσει του Χόρνερ για αυτό το θέμα και είπε έρχεται αρκετά συχνά για να δει και του μηχανικού επειδή είναι σχεδόν όλοι οι ίδιοι και του γνωρίζει. Ναι. Οπότε Μάλλον πηγαίνει να πει ένα γεια. Yeah, τώρα, άμα ζητάει συμβόλαιο και σπάσει συμβόλαιο με τη Ferrari για να γυρίσει στη Red Bull το 20, εντάξει. Τι να πω, θα τα έχουμε δει όλα. Ναι, δηλαδή, νομίζω ότι ε, είναι, αυτή, είναι αυτή η κατηγορία φημών που βγαίνουν όταν ε, κάποιο πρωτοκλαστάτη οδηγό δεν τα πάει, πάει πάρα πολύ καλά και δεν τα πάει πάρα πολύ καλά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, αν ο Φέτελ τώρα είχε πέντε νίκε με τη Ferrari σε 9 αγώνε. Θα, ζητάγανε, θα λέγανε για ένα νέο ή ναι, ναι, ναι. Αν είχε ούτε καν πέντε, πολλέ λέω. Αν είχε δύο. Αν είχε πάρει. Στον Καναδά την νίκη. Δεν θα ακούγονταν αυτά τα πράγματα. Το γεγονό ότι δεν πήρε στον Καναδά την νίκη. Ε, και ότι δεν είχε την ευκαιρία σε κάποιο άλλο αγώνα να πάρει την νίκη. Ε, έχουν οδηγήσει ένα απίστευτο μπαράζ φημών που δεν ευσταθούν. Και δεν είναι ότι δεν ευσταθούν γιατί έχει συμβόλαιο. Το είπαμε και στην αρχή τα συμβόλαια, ναι, μεν έχουν μια αξία, αλλά το είπε ο Τζανέτ σωστά ότι εάν έχει κάτι καλύτερο να κερδίσει και εάν το να σπάσει το τερνό συμβόλαιο δεν σε επηρεάζει πάρα πολύ και δεν έχει ολέθριε συνέπειε σε σένα, ε, πρακτικά μπορεί να το κάνει. Όχι, είναι τρελή φήμη γιατί πολύ απλά η Red Bull έχει ξεπεράσει τον Φέτελ και ο Φέτελ έχει ξεπεράσει τη Red Bull. Δηλαδή, κανεί από του δύο δεν έχει κερδίσει κάτι από αυτό. Η Red Bull έχει εστιάσει στο Verstappen, είναι το νούμερο ένα ε, της τη ομάδα, είναι ο οδηγό των οποίων βασίζονται για όλα. Ε, και σιγά θέλει ο Φέτελ να πάει να, να, είναι στην ίδια ομάδα με το Verstappen. Ναι, δηλαδή σκεφτείτε τώρα ο Φέτελ θα γυρίσει σε μια ομάδα στην οποία δεν θα, δεν θα είναι η ομάδα του. Δεν θα είναι η ομάδα στην οποία του συμπεριφέρθηκαν όπω συμπεριφέρθηκαν στο Verstappen. Δηλαδή σκεφτείτε ότι θα πάει σαν, σαν τον Weber <laughs> θα πάει πραγματικά σαν το Weber. Θα πάει σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία από τον teammate του και σε μια ομάδα που δεν είναι δικιά του και δεν πρόκειται ποτέ να γίνει ξανά δικιά του. Ε... και πολλοί το βασίζουν στο γεγονό ότι οκ, okay, θα φύγει ο Verstappen, Ναι, αλλά ούτε το ότι να φύγει ο Verstappen βγάζει νόημα. Οπότε τίποτα από αυτά δεν μπορεί να ισχύσει για το 20. Οπότε τελειώνεται με αυτό. Θα κάνω ανταλλαγή φέτερ, με Verstappen. Αυτά γίνονται μόνο στην NBA. Γι... <laughs> Αυτά γίνονται μόνο στην NBA που γίνονται τρέιντ. Τώρα εντάξει. Αυτό που είπα στην αρχή, επειδή η Φόρμουλα 1 και το Motorsport δεν έχουν μεταγραφική περίοδο και πρακτικά όλα είναι στο ημερολογιακό έτο, τα συμβόλαια ισχύουν δηλαδή μέχρι 31 Δεκάτου του τάδε έτου, δεν, δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο δίμηνο-τρίμηνο στο οποίο να γίνουν όλα. Και έτσι τα ακούμε ακούμε τα πάντα από, από τέλη Ιούνιο, αρχέ Ιούλη, ξέρω εγώ. Και έχουμε μέχρι τον Οκτώβριο που έρχονται οι ανακοινώσει συνήθω. Θα ακούσουμε τα πάντα. Άρα προετοιμαστείτε, παίζει να κάνουμε κι άλλο τέτοιο podcast. Δηλαδή, παίζει να μην και τόσο special. Αυτέ οι ανακοινώσει ξημερώματα όταν έχει γκραμπή η Γκραμπή Prix Ιαπωνή είναι οι καλύτερε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το τετράπτυχο ο Αλόνσο πάει στη Μακλάρεν, ο Φέτελ πάει στη Φεράρι, ο Γκβιέτ θα αντικαταστήσει το, το Φέτελ στη Red Bull. Αυτό, αυτό ήταν το καλύτερο πράγμα. Ο Δημήτρη Βούρδα ε, το έζησε και δεν είναι τώρα εδώ να μα πει την, την, εμπειρία του, αλλά <laughs> είχε πολύ πλάκα. Τότε είσαι μόνο του. Τέλο πάντων. Ο, όταν το ακούσει αυτό, λογικά θα ξεκινήσει να κλείνει. <laughs> ναι, λογικά θα μα στείλει μήνυμα και θα μα πει. Πού είσαι, και γίνει Ναι, εντάξει, οκ, Δημήτρη, συγγνώμη. συγγνώμη που δεν μυρίσαμε τα νύχια μα. Να πέντε ώρα το πρωί η Ελλάδα ότι τα γίνουν όλα. Λοιπόν. Το άλλο κουφό. Το άλλο θεόκουφό και θεόκουλό. Ρίχτο. Είναι, ξέρει γιατί εννοώ, γιατί μιλάω. Είναι ο... Καταρχήν ο Φερνάντο Αλόνσο, ε, σήμερα το Motorsport Magazine, έβγαλε ότι ο Φερνάντο Αλόνσο δεν είναι πια με τη McLaren. Δεν έχει κανέναν ρόλο στη McLaren, αποχώρησε από την εταιρεία. Ε, κάποια site έχουν βγει και έχουν πει ότι αυτό δεν είναι απόλυτα αληθές. Ε, το Motorsport Magazine σε κάθε περίπτωση είναι ένα από τα πιο έγκυρα και έγκριτα περιοδικά και sites στο Motorsport και συνήθως δεν λέει βλακίες. 9 στι 10 δεν ε, Και δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Αλόνσο να έμενε στη Μακλάρη μετά το κάζο του Indy 500. Οπότε, με δεδομένο ότι ο Αλόνσο δεν έχει πια καμία σχέση με ομάδα τη Formula 1, ε, και ή τουλάχιστον καμία επίσημη σχέση με ομάδα τη Formula 1, ε, έξανα βγει στο προσκήνιο η φήμη ότι θα πάει στη Φεράρι. Το οποίο ακούγεται. Ε. Ναι. Εγώ, θα, εγώ θα απαντήσω αυτό με μία ερώτηση. Γιατί η Ferrari να θέλει πάλι τον Αλόνσο και στην ηλικία που είναι ο Αλόνσο, Ναι. Κοίταξα να αγαπητοί. Για του ε, ανθρώπου που βγάζουν αυτέ τι φήμε, αυτέ οι φήμε συνήθω έρχονται την Ισπανία. Ε, με ό,τι συνεπάγεται αυτό έτσι. Μιλάμε για μία χώρα η οποία λατρεύει το φαινόμενο του Αλόνσο. Το λατρεύει. Θεωρεί ότι είναι ο καλύτερο οδηγό που βγήκε, θα βγει, έχει βγει ποτέ στην ιστορία. Και δεν το λέω χωρί το λέω χωρίς, το λέω καμία υπερβολή. Καμία υπερβολή. Υπάρχουν εφημερίδε και μέσα στην Ισπανία. Πάνω του πει ότι ο Φάνατο Νόμιλο δεν είναι καν στο πέντε όλων των εποχών. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα. Θα τα... ψάχνουν να σε βρούνε μετά. Ναι, ναι, ναι. Είναι βέβαιο ότι θα. θα, 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 θα φα πολύ ξύλο, παιδί μου. Ε, οπότε αυτά τα πράγματα συνεχώ βγαίνουν. Έχουν βγει ο Τζανέτο τα θυμάται και τα συζητάγαμε ότι θα τρέξει α πούμε στην Ισπανία με Γιάρη. Ε, ότι. Θα τρέξει στον ΤΑΚΑΡ. Ε, και αυτό ίσως να είναι και μισοαλήθεια, ρε παιδί μου, γιατί έκανε το τεστ. Έχουν βγει πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια και 9 στι 10 δεν είναι να έχουν πέσει μέσα. Κανένα Ισπανικό μέσο δεν προέβλεψε ότι ο Όλμαν θα το πάει στη μακλάρη, για παράδειγμα. Όλοι θεωρούσαν ότι ο Όλμαν θα πάει στη Ρέτμπουλ το 2015. Όλοι οι Ισπανοί. Ε, πέρα από αυτού, βέβαια, ο Τζανέτο είπε πολύ σωστά για ποιο λόγο η Φεράρα να θέλει πίσω τον οδηγό με τον οποίο ανοιχτά τσακωνόταν όλο το 14 Και όταν έβγαινε ο Αλόνσο, βγαίνει και ότι, βρι... ότι βριζόντουσαν και πολύ μέσα στο εργοστάσιο. Ναι, δηλαδή ότι δεν ήταν καθόλου καλά τα πράγματα γενικότερα. Και για ποιο λόγο να θέλει να πάρει έναν οδηγό ο είναι αισίω 39 ετών, 38 Κλεισμένα, δεν θυμάμαι αν είναι το 81 ή το 80 ο Αλούνσο. δεν είναι νέος. Δεν είναι σε... Θέλω να πω, έδιωξε τον Räikkönen με δεδομένο ότι ήταν 39 χρονών πέρυσι. Θα πάρει έναν άλλο 39 χρονών. Δηλαδή, δεν είναι και ο πανετολικό η Ferrari. Είναι χάλια, φέτο. αλλά... Ειδικά κάποιον που <laughs> δεν έχει τόσο καλέ σχέση με τη Ferrari. Ναι, δηλαδή, δεν είναι ότι θα γυρίσει πίσω ο Michael Schumacher. Ε, και είμαστε 2010, οπότε ο Schumacher είναι 40 χρονών, ναι, αλλά είναι ο Michael Schumacher. Είναι δεν ο Fernando Alonso δηλαδή. στη Ferrari, δηλαδή είναι χειρότερο από το Φέρνοντα Λόνσο στη Μακλάρεν. Ακόμα και ο Φέρνοντα που γυρίζει στη Μακλάρεν δεν ήταν τόσο κακό. Γιατί ήταν μια χρονιά, ήταν μεγάλο θέμα που είχε με ανθρώπου που δεν ήταν πια στην ομάδα. Ο, και ο Ντένι και ο Χάμιλτον το 2015. Μόνο ο Ντένι είχε μείνει βασικά και αυτό ήταν ε, ε, με τον αποδεκτό ομάδα. Ο Χάμιλτον έλειπε. Οι περισσότεροι executives ήταν σε άλλε θέσει ή δεν ήταν καν στην ομάδα. Τέλο πάντων είχαν περάσει 8 χρόνια. Τώρα έχουν περάσει 5 και η Ferrari είναι πάνω κάτω η ίδια. Δηλαδή, Τέλο πάντων, δεν ισχύει. Είναι κουφό, είναι θεόκουφο, ε, αλλά εάν μπορώ να κάνει μια πρόληψη. Είσαι εγώ το ίδιο κουφό με τη φήμη που βγήκε ότι θα τρέξει στο Ρέγκο τη με το Γιάρη, Όχι τόσο. Γιατί το να βγάλει μια φήμη ότι θα κάνει έναν αγώνα με μια εταιρεία με την οποία έτσι καλύπτει ο δεν είναι κουφό από άποψη πιθανοτήτων, είναι κουφό από άποψη. Ε, Μα καλά, πώ. Ναι, δεν έχει καμία επαφή με τον ναι. αγώνε δηλαδή. και, και, ειδικότερα χώμα που έχει η Ισπανία την πρώτη μέρα. Απλά ρε παιδί μου σε αυτό, σε αυτή τη φήμη, μπορώ να δω τη, τη βάση. Μπορώ να δω γιατί βγαίνει. Ο Αλόνι έχει σχέση με το, το Ιώτα. Ναι. λόγω του Ιώτα, αλλά ναι, οκ, okay, ναι. θα τρέξει το Αγώνα. Άρα κάπω μπορεί και να βγει ραλί. Αν στον αγώνα θα τρέξει ο Κατσούτα. Σε αυτόν τον αγώνα. Ναι, ναι. Η, Γερμανία και η Ισπανία. Οπότε αυτά είναι τα δύο κουφά. Ε, δεν θεωρούμε ότι θα γίνουν. Εγώ πιστεύω ότι η Red Bull θα κρατήσει τον Gasly το 19, όλο το 19 και θα δει τι θα κάνει το 20. Θα δει αν μπορεί να φέρει τον Kvyat ξανά, αν μπορεί να φέρει τον Albon, ε, εάν ο Pato Award είναι έτοιμο για Formula 1 και τον Bice Dore Rosso. Τόσο πάντων, αυτά είναι μια άλλη κουβέντα που θα τα δούμε σίγουρα πρωτοφθινόπορο. Αυτά λοιπόν ήταν για τη Formula 1. Αυτά ήταν για τη Formula 1. Ε, δεν υπάρχει κάτι άλλο εκεί έξω που να ευσταθεί και να αξίζει συζήτηση. Ε, τα περιφέτελ και αποχώρησε αποχώρηση από το σπόρο στο τέλος του 20 είναι πολύ παλιά ιστορία και την ακούμε κάθε χρόνο για την επόμενη χρονιά επειδή ακριβώ ο Φέτελ και η Φεράρι καταλήγουν πάντα χωρίς τίτλο και επειδή φέτος αυτό το καταλήγω χωρίς τίτλο ψιλοκρίνεται από πολύ νωρί, ακούγονται και πιο νωρί αυτά τα πράγματα. Ε, δεν πιστεύω λέξη. Ε, θεωρώ ότι ο Φέτελε μπορεί να φύγει από το σπορ γενικά όταν τελειώσει το συμβόλαιο το 20. Αυτό θα λέω και εγώ ότι στο τέλο του 20, άμα είναι να φύγει, θα φύγει. Ναι, νομίζω θα τιμήσει το συμβόλαιο μέχρι το τέλο. Θα πάρει όλε τι ευκαιρίε που μπορεί για να πάρει τον τίτλο με τη Ferrari. Θα εξαντλήσει τα περιθώρια του και μπορεί όταν στο τέλο του 20 φτάσει και δεν έχει πάρει πια τίτλο να πει Είμαι 33 χρονών. Έχω δύο παιδιά έχω πάρα πολλά λεφτά, φεύγω, δεν αντέχω άλλο αυτό το πράγμα, βλέπω ότι δεν θα τα καταφέρω και το 21 μετά είναι άλλη υπόθεση. Αυτά από Φόρμουλα 1. Πάμε τώρα στο WRC Internet. Πάμε, πάμε στις φήμες που φέρνουν στο WRC επειδή ε, για το 20 έχουν συμβόλαιο μόνο τρει Ο Σεμπαστιάν Οζιέ, ο Σεμπαστιάν Λεμπ Λεμ και ο Θερίνε Βίλ. Οπότε όλοι οι υπόλοιποι είναι ελεύθεροι να διαπραγματευτούν και οι θέσει είναι λίγε. Οπότε έχουν ακουστεί τα πάντα για όλου. Ε, Θε να το ξεκινήσουμε από τον πιο πολυπόθητο οδηγό του, 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 του WRC. Θε να το πάμε έτσι, Θε να ξεκινήσουμε από τον ΟΤΑΝΑΚ Να ξεκινήσουμε από τον ΟΤΑΝΑΚ το, το συμβόλαιο που έχει με την Toyota λίγη φέτο. Mm -hmm και σχεδόν όλοι τον θέλουν στην ομάδα του. Και αυτό φαίνεται και από τι δικλώσει που έκανε προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ο αγωνιστικό διευθυντή τη Χιουντάι, ο Ανδρέα Αντάμου, που λέει: Άμα έχω τα λεφτά, άμα έχω τα χρήματα, το budget για να τον έχω στην ομάδα μου, θα τον έχω στην ομάδα μου. Ε, οπότε ξέρουμε σίγουρα ότι υπάρχει Χιουντάι στο παιχνίδι και ότι η Toyota κάνει τα πάντα για να τον κρατήσει ε, αν θες την άποψή μου, νομίζω ότι ο Τάνακ θα κάτσει στην Toyota ε, για τα επόμενα δύο ή τρία χρόνια. Είναι σε μια ηλικία που εάν πάρει τίτλο τώρα με την Toyota δεν έχει κανένα λόγο να φύγει. Ε, είναι η ομάδα στην οποία έδεσε πολύ γρήγορα πέρυσι. Ο Μάκινεν τον έκανε να αισθανθεί ότι δεν μειονεκτή έναντι των teammate του που είχαν ήδη μια χρονιά στην ομάδα και πρακτικά ήταν αυτός ο οποίος από πολύ νωρί πήρε τη θέση του ηγέτη, οδηγικά τουλάχιστον, και ειδικά με το, με το, με το ξέσμα που έκανε στο δεύτερο μισό τη σεζόν ήταν σίγουρα ότι θα είναι ο, ο leader της ομάδας. Ε, ναι, εντάξει, και η ηλικιακά βγαίνει νόημα και από απόψη ταλέντου βγαίνει νόημα. Και ότι ο Λάπη έφευγε. Ε, και, ναι, εννοείται ότι ο Λάπη τη στιγμή που ο Λάπη ήταν με το ένα πόδι εκτό ομάδα, ο Τάνακ ήταν δεδομένο ότι θα πάρει αυτή τη θέση την πρωταγωνιστική. Νομίζω ότι αυτό το σενάριο δεν θα το βρει στη Χιντά. Η Χιντά είναι μια ομάδα που επί, επί των ημερών του Αντάμω είναι πάρα πολύ ευέλικτη. Θα αλλάξει πέντε οδηγού σε μια σεζόν. Έχει τον Λέμπε, έχει τον Σόρντο, έχει τον Μίκελσεν, έχει τον Εβίλ και τώρα θα έχει και τον Μπριν. Ε, είναι πάρα πολύ μεγάλο το line-up. Ο Τάνακ φαίνεται ότι με το συγκεκριμένο τρίδημο πάει καλά. Ε, έχει βρει το αμάξι, ο Τάνακ χτίζεται πάνω του. Ναι, πρακτικά τον πιστεύουν πάρα πολύ. Δηλαδή είναι σε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν αμφισβητείται. Δεν υπάρχει περίπτωση να αμφισβητηθεί. Ε, και η Φιντάι εχει έχει αλφα-dog. Έχει τον Εβίλ. Έχει τον Εβί. Ο οποίος έχει συμβόλαιο. Για τον είχε με συμβόλαιο για μέχρι τέλο του 20 ή του 21 δε Το θυμάμαι. 21. Ναι, πρέπει 29. να έχει υπογράψει τρι, τριετέ. Το 21 είναι το συμβόλαιο που λύγει το Νεβίλ, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι να πάει ο Τάνακ να κάνει τι σε μια ομάδα που φέρει την υπογραφή του Neville και... Και, και... και ίσως άμα γίνει αυτό το τρελό σενάριο και πάει ο Τάνακ στην Hyundai, τότε ίσω. Έχει στο συμβόλαιο του κάποια ρήτρα ή κάτι που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Νεβίλ για να φύγει αυτό από τη Χιουντά. Γιατί το να έχει δύο οδηγού στην ίδια ομάδα που να παλεύουν για το πρωτάθλημα, αυτό δεν δε θα πάει καθόλου καλά. Ναι, γιατί δεν υπάρχει άλλο μεγαλύτερο ταλέντα από αυτού του δύο. Ε, ο Ζιέ είναι στα τελευταία χρόνια τη καριέρα του. Και από του οδηγού που είναι τώρα στην WRC και είναι εν ενεργεία ε, και έχουν ομάδε, ο Τάνακ και ο Νεβίλ είναι οι δύο σπουδαιότεροι. Είναι οι δύο διεκδικητές του πρωτοθλήματο, οι δύο από του τρεις τουλάχιστον, είναι αποδεδειγμένοι οι νικητές, έχουν τεράστια θέληση για να πάρουν ένα τίτλο. Είναι λίγο εκρηκτικό το κοκτέιλ σε μια ομάδα η οποία θέλει να αλλάξει ξανά οδηγού. δηλαδή αν ο Αντάμου έχει σκοπό να κρατήσει πάλι ένα πενταμελές κρου ή τέτραμελές κρου οδηγών το 20 οι δύο θέσει θα ήταν σίγουρα καλυμμένε από του Θάνα και Νεβίλ. Ενώ τώρα δεν έχει καμία θέση καλυμμένη σίγουρα. Είναι ο Νεβίλ. Έχει μία θέση καλυμμένη σίγουρα. Μάλλον είναι, είναι ο, Νεβίλ. ο Νεβίλ, ναι, μετά... σωστά. Αλλά μετά έχει άλλε δύο. δύο, ναι. Για να αλλάζει οδηγού. Αυτό. Οπότε τώρα νομίζω ότι του πάει αυτή η ευελιξία. Τη βγαίνει τη Χιουντάι, πάει γιατί το κατασκευαστών με αυτόν τον τρόπο. Έχει περίπου το σημείο που μιλάμε, έχει σχεδόν 5 βαθμού διαφορά από τη Toyota. Ναι, ναι, δηλαδή βγάζει νόημα να μείνουν έτσι. Για μένα το πιο πιθανό σενάριο λοιπόν είναι να μείνουν. Στην, στην Toyota, εκτός και αν θεωρά πιθανό θέλει η Citroën να κινήθει προς την απόκτησή του. Ε, πιθανότατα με την στήριξη της Red Bull, με λεφτά της Red Bull. Αλλά δεν νομίζω πέσει αυτό το σενάριο, έτσι. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάπου εκεί έξω κάποια τέτοια φήμη. Και νομίζω ότι δεν είναι και... και δεν έχει στήριξη από τη Red Bull ο, ο Τάνακ. Όχι, ε, okay, εννοώ στήριξη της, προς... της Red Bull προς τη Citroën οικονομικά να αυξήσει λίγο την ροή χρημάτων το και να... Δεν, δεν νομίζω. Είναι πολύ δύσκολο να πει το νέο ΤΑΝΑΚ γιατί η, ο, η οργάνωση τρέν είναι κακή, το μονο, το, συγγνώμη, το αυτοκίνητο είναι κάπως μέτριο οπότε <laughs> δε, δεν νομίζω να πει νέο ΤΑΝΑΚ. Δεν θα πιστεί, δεν θα πιστεύει Το άλλο ωραίο θέμα που έχει προκύψει και στο οποίο βγαίνουν είναι το Toyota Τι ισχύει με αυτό ακριβώς. Στη φήμη ότι έχει υπογράψει ήδη με την ε, Toyota, η, το το η όσο και η μέρια του πέρα είπε είναι φήμε, δεν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι. Mm -hmm. Αλλά αυτό ακούγεται εδώ και δύο χρόνια από το 2017 ότι ο πέρα ετοιμάζεται να πάει στην ΤΟΙΟΤΑ. Και αυτό που ακούγεται τώρα είναι ότι δεν θα την καταστήσει κανένα από τους τρεις στο line-up αλλά θα είναι με ένα τέταρτο αυτοκίνητο. Και ίσως όχι για πλήρη σεζόν, αλλά σε μερικούς αγώνες να τρέχει και ο το Κατσούτα, που είναι ο οδηγός της Ακαδημίας στο Toyota Ο οποίο είπαμε και πριν θα κάνει τον τεμπού του τώρα σε Γερμανία και Ισπανία με το Γιάρη. Και δι... ναι, και σε... είναι οι δύο αγώνες που δεν έχει τρέξει ποτέ. <laughs> δεν ξέρω ποια είναι <laughs> η λογική πίσω από αυτό. Να τους μάθει. <laughs> Ε... Αλλά η, η λογική πίσω από ότι την... τον Βάμπερ με, με το δεύτερο του το αυτοκίνητο έχει να κάνει ότι τα χρόνια που είναι πιγερση, στο Τόλμη Γκαρσία, στο ξεκινήμα τη σεζόν, δεν τα πάει και τόσο καλά. Δηλαδή του, του παίρνει δύο-τρει αγώνε για να μπει στο κλίμα και να αρχίζει να αποδίδει όπω πρέπει. Εντάξει, ενδεχομένω αυτό είναι και θέμα τριβή εμπειρία. Όσο παίρνουν τα χρόνια, μπορεί να του βγαίνει πιο εύκολο και να είναι πολύ πιο γρήγορα σε κατάσταση να πιέσει, ας πούμε, αν αυτό είναι το πρόβλημα. Σίγουρα, αλλά ακόμα είναι 18, ναι, ναι. Είναι, αρκετά μικρός ακόμα. Είναι πολύ νέος. Ε, θεωρείς εσύ... Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι το τέταρτο αυτοκίνητο σε κάποιου αγώνε. Γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ νέο για να πει κανεί ότι βιάζονται μη χάσουμε τα χρόνια. Δηλαδή, <σομίως> θα είναι 19 χρονών το 2020, δεν θα είναι και <σομίως> 28-29 και όπως είναι ο Τάνακ τώρα 30. Είναι πάρα πολύ νέος. Είναι πιο πιθανό σενάριο να βάλω ένα τέταρτο αυτοκίνητο ή να φύγει κάποιο από του τρει. ή ο Μίκη, ο Λάτβαλ ουσιαστικά. Και να, <σομίως> <και> να βάλουν <σομίως> αυτόν μόνιμα. Κύριε, να διψεύω το Γιώτα χρειάζεται οδηγού που να είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα είναι γρήγοροι, αλλά θα μπορούν να φέρουν και βαθμού. Δηλαδή, ό,τι κάνει ο Μικ φέτο, που είναι πέμπτο στη βαθμολογία, τέτα, τέταρτο και έχει 20 βαθμού περισσότερου από τον Λάτβαλα. <laughs> Οπότε πιστεύω οι τρει που είναι θα μείνουν και θα, υπά... και θα, υπάρξει rotation για το τέταρτο αυτοκίνητο με του ε, και Κατσούτα. Οπότε το πιο πιθανό είναι αυτό που θέλει η πρακτικά γιατί το να βάζει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να φτιάξει καρότσες. δεν νομίζω ότι έχει θέμα χρημάτων η, η Toyota. Ναι, αν κάποιο δεν έχει θέμα χρημάτων, αυτό είναι σίγουρο η Toyota. η <laughs> οποία ετοιμάζει και νέο αυτοκίνητο για του νέου κανονισμού στο WEC. Δηλαδή, Okay, ίσω να είναι και πιο. Και θα ξεκινήσει να ετοιμάζει και R5 από ό,τι έχει δηλώσει ο Μάκινεν. Ναι, δηλαδή νομίζω ότι από όλο το Motorsport η το Γιώτα με τη Mercedes είναι οι ομάδε με τα πιο πολλά χρήματα αυτή τη στιγμή. Ε, σω μαζί με τη Honda, αυτέ τι τρει. Γιατί βγήκε σήμερα και ότι η Honda έχει μιλήσει για να μπει στη Formula E. Ε, και είναι ήδη στο MotoGP. <laughs> στη Formula 1. Ε, στα Super GT στην Ιαπωνία. Δηλαδή Νομίζω... Στο WRC τέλος... δεν, νομίζω να μπει. Στο WRC, τέλος... ναι, με το NSX θα μπει. <laughs> με το Civic. Με το, <laughs> το παλιό. <laughs> <laughs> ε, τώρα που από το 22 θα είναι ελεύθερα τα αμαξώματα και πιο, πιο ανοιχτοί οι κανονισμοί, θα μπει με το, με το παλιό. Και όχι βρυδικά, έτσι. Όπως ήταν τότε, με VTEC. <laughs> 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 ε, και έναν είναι οδηγό. Έναν. <laughs> Όποιον να είναι. κάποιο από την νίκη, ρε, παιδί μου. Από τον το κολονό. <laughs> Τυχαία αναγώνα. <laughs> ναι, ναι, τίποτα. Απλά ένα Έλληνα που έχει συμβεί, ξέρω εγώ. <laughs> Αυτό <laughs> είναι πολύ κακό. Ο Λίχο Ντέι τώρα. <laughs> 45 λεπτό. Τόσο του κρατήσαμε. Ψάχνουν να βρουν τα σπίτια μα. <laughs> ναι, ναι, ναι. Είναι ολίχο date τώρα. Τώρα θα κάνω track down, track down την IP σου και έρχομαι να σε βρω. Λοιπόν. Ε... Α, ah, το WRC τώρα λοιπόν. Ε... Τι γίνεται με Citroën, Ποιο είναι το σκηνικό εκεί, Το σκηνικό τη Citroën είναι μαύρο σκοτάδι. Το μόνο που ξέρουμε <laughs> είναι ότι ο Ζιέχη Ζήχυνς... έχει συμβόλαιο. Ο Ζιέχη θέλουν να αποδώσει καλύτερα, αλλά νομίζω θα το κρατήσουν και για το 20. <laughs> αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να βρουν το budget για να έχουν τρία αυτοκίνητο μόνο να διεκδικήσουν. Και το πώ θα το βρουν αυτό το budget είναι ένα ερωτηματικό. Καθώ δεν ξέρουμε ακόμα το 20 με ποια ομάδα θα επιστρέψει ο Καλίντιν Κασίμη Οπότε, άμα επιστρέψει η Τροέν, σίγουρα θα κάνει κα, κάποιους κάποιου Και, το... και λογικά επειδή έχει καλές σχέσεις με τον Μπριν, ίσως επιστρέψει και ο Μπριν στην ομάδα, αλλά στη Citroën είναι ήδη ο Osberg. Οπότε είναι πολλά τα ερωτηματικά και, και, τα, και τα ενδεχόμενα για το άμα θα υπάρξει τρίτο αυτοκίνητο, ποιο θα το οδηγεί. Πρώτα απ' όλα, ναι. Το ένα μεγάλο ερωτηματικό είναι εάν θα υπάρξει τρίτο αυτοκίνητο. Από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, Να. δεν είναι βέβαιο ότι η Citroën του χρόνου θα κατέβει με 3 σε 3 WRC. Ακόμα και σε επιλεγμένου αγώνε, έτσι δεν είναι δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα τέτοιο. Οπότε... Ούτε καν έχει υπονοηθεί κάτι τέτοιο για το 20. Οπότε το πρώτο ερωτηματικό είναι αυτό. Εφόσον λυθεί αυτό, νομίζω τότε μπορούμε να αναρωτηθούμε ή να διερωτηθούμε εάν θα είναι ο Αλκασίμι με κάποια χορηγία κιόλα και ένα σε που δεν έχει Red Bull αλλά έχει Abu Αμπουντάμπη. Ε, αν είναι ο Οσμπερκ, επειδή αυτή τη στιγμή είναι στο πρόγραμμα της WRC2 Pro επαγγελματικά, επαγγελματικά εργοστασιακά με την με με τη Citroën. <Σι'> ε, τι θα γίνει ο Μπριν, ο οποίο τώρα ε, άνοιξε δεσμούς για πρώτη φορά στην καριέρα του με μια άλλη ομάδα από τη Citroën. Στο WRC εννοώ. <Σι'> ε, <Σι'> και είναι η Hyundai. Hyundai πια η ομάδα. Με... Και <Σι'> οι συζητήσει του Μπριν με την Hyundai είχαν ξεκινήσει από το ράλι Σουηδία που είχε πάει να παρακολουθήσει ναι, και ναι. τον είχαν δει σε ένα πάρκινγκ να μιλάει με ανθρώπου στη ε, Ναι, ναι, εντάξει, έτσι πάνω αυτά. Δηλαδή, κατάλαβε, γίνεται ένα τέτοιο και μετά σου λέει πάει ο Φέντερ στο Energy Station, άρα θα πάει στη Red Bull. Ο Όχι, δεν είναι οπότε... όλα τα ίδια. <laughs> 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 δεν είναι όλα. <laughs> Άλλο να πηγαίνει φανερά στο Η Energy Station. Η τρέλα του WRC με το πόσα αυτοκίνητα μπορεί να συμμετέχει με το αεροτέ που μπορεί να κάνει σαν αγώνα με του οδηγού δεν, δεν, έχει καμία σχέση με τη Φόρμουλα. Ακριβώ. Μόνο το MotoGP μπορεί να μοιάζει αυτό που μπορεί να έχει wildcards και να κατεβαίνει με τρίτη μοτοσυκλέτα σε κάποιου αγώνε, αν έχει τα χρήματα. Και ε, δεν ναι, έχει καμία σχέση. Τον εφορικέ ομάδε, Ναι, δηλαδή καμία σχέση. Η Φόρμουλα 1 είναι 20 θέσει. 20 θέσει. Δεν, δεν υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνει. Στην WRC έχει από 12 μέχρι 18. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα σενάρια. Είναι πάρα πολλέ οι, οι αναλλακτικέ. Εννοείται ότι κάποιε είναι πιο πιθανέ από άλλε. Και δεν μπορούν όλοι να έχουν μια θέση στο WRC γιατί δεν υπάρχουν πια και τα χρήματα για να κατεβαίνουν όλε οι ομάδε με 3 και 4 αυτοκίνητα. Έτσι βλέπουμε ότι η Citroën χαροπαλεύει με 2 και δεν είναι και βέβαιο ότι θα έχει και, και τρίτο και τέτοια πράγματα. Η μόνη ομάδα που έχει πραγματικά μεγάλη ευχαίρεια χρηματικά είναι η Toyota. Ακολουθεί η Hyundai. <Στονίδι> ναι, ακολουθεί η Hyundai. Μετά είναι η Citroën και η M-Sport που, κατά την άποψή μου, παραδόξω είναι στα ίδια από άποψη budget. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει πολύ λιγότερο budget με m από τη Citroën. Και η Sport είναι πολύ πιο τίμια. Ναι, τα διαχειρίζεται πολύ καλύτερα. Τα χρήματα που έχει και το πώ συμπεριφέρεται. Σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι η τρέλα, ρε παιδί μου. Γιατί βλέπει ότι, Α, να είδε ο Μπριν πήγε και μίλησε με κάποιου ανθρώπου και πήγε σε έναν αγώνα. Ναι, αλλά έγινε κρυφά. Δηλαδή, αυτό είναι και λίγο θέμα πονηριά. Αν βλέπει κάτι μπροστά στα μάτια σου, ε, δεν γίνεται να γίνεται. Δεν γίνεται να είναι αλήθεια. Δεν γίνεται ο Φέτελ να μπαίνει με ρούχα Ferrari μέσα στη Ρέιμπουργκ και να συζητάει για να πάει του χρόνου. Ναι, άμα τον βλέπανε βράδυ με καπαρδίνα, καπέλο και τα σχετικά, εντάξει ναι, όχι, okay, μπορεί. Εμένα, εμένα, πιο πολύ με τριγκάρει το γεγονό ότι στο, στο Μπακού ήταν, ο Τόντ μίλαγε με τον Μπινότο και φαινόταν ότι υπήρχε ένταση. Δηλαδή, αυτό είναι που με, που με περισσότερο, που δεν έγινε και αυτό κρυφά, γιατί έγινε κατά τη διάρκεια session με κάμερες, δεν ήταν κρυφό. Αλλά αυτό μην τριγκάρει περισσότερο γιατί ήταν ανάμεσα στον μάνατζερ του Λεκλέρ, α πούμε, και ίσω τον πιο ισχυρό μάνατζερ στο Motorsport και το διευθυντή τη ομάδα. Δηλαδή αυτό είναι που μην τριγκάρει. Δεν μπορεί να λέγανε τι ωραίο καρό καιρό είχε σήμερα και πόσο καλό ήταν ο καφέ, α πούμε. ναι, ναι. Ε, εντάξει, τώρα το ότι ο Φέτερ πάει στην ομάδα με την οποία πρακτικά μεγάλωσε έτσι, δηλαδή στην οποία πρακτικά τα έζησε όλα. Εκεί, έγινε ο οδηγό ο Ναι, δηλαδή Τέσσερις τίτλους, τα τα, τα, τα του, βέτε. τέσσερις τίτλους, 40 νίκες, δηλαδή κάποια πράγματα είναι, δηλαδή, σκεφτε... εδώ εμείς πηγαίνουμε και βλέπουμε ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε ή ε, υπάρχουν άνθρωποι που πάνε στα σχολεία τους, ξέρω εγώ τα παλιά και βλέπουν καθηγητές, δηλαδή τι πάνε, ας πούμε, να πάρουν δουλειά, ε, εντάξει. Θέλω να πω ότι. Για, 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 να ξανακάνουμε μάθημα. για να ξανακάνουμε μάθημα γιατί δεν, δεν τα πάνε καλά ω ενήλικοι και ψήνονται να ξαναγίνουν 16. Ε, ναι, εντάξει, δηλαδή Κάποια πράγματα είναι και εξώθαλμα. Τέλο πάντων, αυτό ήταν ένα μικρό ραντ για τι τρελέ φήμε. Ε, σε κάθε περίπτωση αυτά και από Ισντροέν. Και τέλο μένει η M-Sport, η οποία δεν έχει χρήματα, δεν έχει μεγάλο οδηγό, δεν έχει τρελού χορηγού, ε, δεν έχει καν το, αυτοκλή, το, το καλύτερο αυτοκίνητο. Και πάρα λίγο νίκη. Ε, βάθρα. Ε, yeah. Τι συμβαίνει εκεί. Δεν ξέρω, έχουν βρει το κοκκαλάκι το... τη Νιχτερίδα. Δεν ξέρω, πάλι στο Fiesta είναι αρκετά γρήγορο. Οι Evans, ούτε από την Αργεντινή και μετά είναι σε πολύ καλό ρυθμό. Μπορούν να διεκδικήσουν ακόμα και νίκε, άμα κάτι πάει στραβά στον Τάνακ. <χι> ή στην Κορσική, άμα δεν, άμα δεν έχουν κλα... κλαταρίσματα. Ναι, μεγάλο κρίμα αυτό. <κίμα> Ναι, έχασε. Ήταν μεγάλο κρίμα αυτή η χαμένη νίκη του Έβαν. Αλλά οκ, okay, αυτοί είναι οι αγώνε. Για το μέλλον, τι ακούγεται. Ε? Ο Έβανς έχει συμβολέο, Όχι. Κανένα δεν έχει συμβόλαιο. Αλλά λογικά οι δύο θα παραμείνουν. Δεν νομίζω ότι θα ανοίξει κάποια θέση ή κάποιο του δύο θα θελήσει να πάει κάπου αλλού. Ο Έβαν με τον Σούνι, να λέμε. ναι, ναι. Και ίσω για το τρίτο αυτοκίνητο με λεφτά από την οικογένεια να είναι ο Γκριν Σμιθ που φάνηκε να είναι αρκετά τίμιο στο τεμπού του στην Πορτογαλία. Γενικά νομίζω ότι η M-Sport είναι σε πολύ καλή κατάσταση από άποψη του τι περιμέναμε να είναι η M-Sport φέτο. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα γιατί έφυγε προφανώ έφυγε ο. πρωταθλητή ο άνθρωπο ο, ο οποίο την έφερε ξανά ψηλά, που τι χάρισε νίκε που τσεφερετήτλο. Έφυγε το, το όνομα που είχε. Αυτό. Δηλαδή, για λίγο η MSport έζησε ξανά τι δόξε τη εργοστασιακή συμμετοχή τη Ford και ξαφνικά βρέθηκε πάλι στο, στην κατάσταση του 2016 και του 2015. Αλλά φαίνεται ότι δεν χρεοκόπησε ούτε ηθικά, ούτε οικονομικά, πραγματικά δηλαδή. να έχει παραμείνει σε πολύ καλό επίπεδο. Είναι, είναι, είναι η αλήθεια ότι η MSport είναι η υπόδειγμα ομάδα και νομίζω ότι είναι ο Μίλενερ δεν παίρνει το credit που πρέπει να πάρει. Δηλαδή, ε, ναι, οκ, okay, ο Wilson υπάρχει ακόμα στην ομάδα και είμαι βέβαιο ότι έχει ακόμα input, αλλά ο Μίλενερ είναι πλέον ο διευθυντή, είναι αυτό που πρέπει να παίρνει αποφάσει, που διαχειρίζεται τα πράγματα και νομίζω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά για την πρώτη σεζόν σε αυτή τη θέση. Ήταν στην ομάδα σε θέση αναπληρωτή, διευθυντή, δεν θυμάμαι. Ναι, ότι είχε κάποιο, κάποια, Κάποιο αξίωμα στην ομάδα είχε, αλλά ούτε εγώ θέλω να Ναι, και, και σε κάθε περίπτωση δεν ήταν στην ομάδα του Wilson. Μέχρι να φύγει ο Wilson από αυτό το πόστο, δεν νομίζω ότι είχε και πολύ μεγάλη επιρροή. Οπότε ξαφνικά. Ναι, ο, ο Wilson έπαιρνε τι αποφάσει. Ε, οπότε ξαφνικά βρέθηκε να είναι αυτό ο οποίο θα πρέπει να πάρει τελική απόφαση και μέχρι στιγμή θα πάει περίφημα. Ε, και αφού εμπνέει η μπισοσύνη με σπόρτ και στον Evans και, στο, και στον Suninan, και, και εφόσον δεν υπάρξει κάποιο τρελό άνοιγμα π.χ. να να ανοίξει μια θέση στη Citroën που το θεωρώ πιθανό γιατί νομίζω ότι ο Λάπ θα μείνει, το πες και εσύ πολύ σωστά. Νομίζω ότι αυτή θα είναι και ο Greensmith με χρήματα να τρέξει. Πάντω, ε, για μένα, για να το κλείσουμε και το WRC, για μένα το μεγάλο πρόβλημα και το συζητάγαμε και πριν είναι το γεγονό ότι είναι ελάχιστοι οι καλοί νέοι οδηγοί και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, είναι δεσμευμένοι με συμβόλαια με εργοστάσια. Και η μοναδική ομάδα που δεν έχει κανένα να έρχεται είναι η Citroën. Ναι, η Citroën εδώ και αρκετά χρόνια έχει μείνει χωρί ακαδημία από πίσω να έρχεται. Τελευταίο σε ολικά ταλέντο που είδα από τι ακαδημίε Citroën ήταν ο Λεφεύρ και είδε μου που κατέληξε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Έχει τον Καμιλί τώρα, βρε. Κάνω πως δεν τα άκουσα και συνεχίζω. Θα τον δεις από κοντά, έλα, μην κλαις. Θα πάμε άλλη μαζί σωτές, πάμε τον Οζιέ. Πέρυσι πήγε καλά αυτό. Να βγάλει ξανά σιλφούργδα. Να πάρει ξανά πρωτάθλημα. Όχι, γε. Κάτι ότι θέλει να βγάλει μετά να. Αμάν. Αμάν, μην το, μη το Οπότε... μάθει αυτό, <laughs> <laughs> Θα Τα ψάχνει να το βρει σαν βουλά. <laughs> ναι, ναι, μια ναι. σελφι θέλω, σε παρακαλώ. <laughs> Πού είναι. <laughs> Λέβαια. Λέβαια. Πριν το κλείσουμε, να πούμε ότι τώρα στη Φιλανδία mm -hmm. που ο Πάντων. Κατάφυγα εξασφάλιση συμφωνία με την M-Sport mm -hmm. να πούμε ότι τα χρήματα για να τρέξει τα βάζει η Hyundai Νέα Ζηλανδία που έχει μαζί του συμβόλαιο για να τρέχει σαν πρωταθλήματα εκεί πέρα. Εκεί, ναι, ναι, ναι. Οπότε έχει τη στήριξη, στηρίζουν το εθνικό προϊόν, α το πούμε. Ναι, πρακτικά. είναι το δεν ξέρω ε, ναι. τον ε, Δεν το υπάρχει. Μέσω. Στο Motorsport γενικά από Νέο Ζηλανδού, πλέον έχουμε τον ε, Mitch Evans στη Φόρμουλα E, οπότε καταλαβαίνει, και τον Hinder Band. Δηλαδή δεν έχουν και πολλοί να στηρίξουν. Ε. <laughs> 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 αν δεν στηρίξουν και αυτόν, θα κάνουν μετά. Οπότε ναι, δεν είναι να δούμε κάπου τον Πάντων του χρόνου έξω από, από, από τη Hyundai. <laughs> Εντάξει, είναι ωραία. Ναι, είναι καλά ναι, για τον πάντον ότι θα τρέξει κάπου φέτο και δεν θα χάσει τελείω την επαφή του με το υψηλό επίπεδο. Ε, το ότι θα είναι για έναν μόνο αγώνα είναι ζήτημα, βέβαια. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Αλλά άμα τα πάει καλά, πότε δεν ξέρει τι πόρτε θα ανοίξουν. Εντάξει, βέβαια τώρα το ότι θα πάει καλά σχετικό είναι με αυτοκίνητο που δεν έχει ξαναδηγήσει, σε ένα πολύ περίεργο ράλι. Ε, είναι ένα ζήτημα. Α, και σήμερα. οπότε τώρα. Μπορεί να, κάνει, τι, μπορεί να κάνει ή να είναι πέμπτος και να τερματείς πέμπτος ή να εγκαταλείψει τη δεύτερη δικη Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει μέση λύση. Ναι, είδα τις δηλώσεις που λέει θα πιεσω στο 110% και έχω ναι, ένα ναι. προαίσθημα ότι κάτι κά, κά, θα γίνει αρκετά νωρίς στον αγώνα. Ναι, ότι θα. Μπορεί να μην είναι έκδοτο, μπορεί να είναι κάποιο κλατάρισμα, κάτι τέτοιο. Ναι, μπορεί να δει ότι μπορεί να πάει γρήγορα, να κινηθεί γρήγορα, να του το επιτρέψει το αυτοκίνητο και να κάνει ένα μικρό λαθάκι και απλά τέλο. Δηλαδή είναι ο τρόπο με τον οποίο χάνει αγώνε ο Τάνακ ή έχανε τουλάχιστον αγώνε ο Τάνακ ε, στο παρελθόν και. Μπορεί να το ξαναδούμε και τώρα με τον Μπάντον. Οκ. Okay. Θα δούμε πώ θα πάει αυτό. Ε, νομίζω ότι ολοκληρώνουμε κάπω έτσι το special podcast για τη Silly Season. Ε, νομίζω δεν έχουμε κάποια Άλλη φήμη να σχολιάσω. Άλλη φήμη ακόμα, ναι. Θα βγουν πράγματα. Ε, θα ίσως ανα, ε, ε, αναγκαστούμε με εισαγωγικά, ίσως αποφασίσουμε να κάνουμε κι άλλο ένα να έχουμε και την παρουσία του Δημήτρη Βούρδα εδώ για να το εμπλουτίσουμε και με MotoGP γιατί και εκεί έχουνται πολλά ωραία πράγματα αν και ήδη έχουν αρχίσει να κλείνουν συμβόλαια π.χ. ο Πετρούτσι υπέγραψε χθε με την ε, Ducati για άλλο ένα χρόνο ε, αλλά υπάρχει π.χ. Τρελή, τρελή φήμη ότι ο Ρώση παίζει να αποσυρθεί στο τέλο τη σεζόν. Αλλά με το που και αυτή η φήμη ξαφνικά ο Ρώση είναι ανταγωνιστικό. Οπότε δεν ξέρω τι να πιστέψω από αυτό. Επίση, να πούμε αυτό που ήθελε να μεταφέρει με ο Δημήτρη Βούδρε που δεν ήταν μαζί μα τώρα εδώ πέρα στο podcast. Ότι επειδή τραγικά το, το καλοκαίρι δεν θα υπάρξει τίποτα επίσημο, θα βγουν πολλέ τρελέ φήμε. Ναι, ότι θα ακουστούν πάρα πολλά πράγματα. Είναι η αλήθεια και επειδή δεν υπάρχουν τεράστια ονόματα στη φόρμουλα 1 πηχή ε, αλλά ακόμα και στην WRC μόνο όταν υπάρχει από μεγάλο όνομα ε, που δεν έχουν συμβόλαιο για του χρόνου ε, θα, θα ακουστούν πάρα πολλά για μικρότερα ονόματα και για ομάδες οι οποίες έχουν μονοετή συμβόλαια με οδηγούς τύπου Πέρεθ, Χούλκεμπερκ κτλ κτλ τα συζήτησαμε πριν. Θα τα δούμε όλα όμως, θα τα γράψουμε όλα. Ε, υπάρχει ήδη ένα κείμενο στο Total του Τζανέτου, το οποίο έχει ε, συμπυκνωμένα τα πιο σημαντικά πράγματα από τις φήμες που ακούγονται και ισχύουν με, όλα με, μέχρι με σήμερα. Με αυτά που είχαν ακουστεί μέχρι όταν το έγραψα. Ναι και πέρα από το ροβάν, πέρα ότι ακούστηκε πως ίσως έξω με τέταρτο ξεχωριστό, όλα τα υπόλοιπα που έγραψε ισχύουν, δεν έχει αλλάξει κάτι μέχρι ε, στιγμής. Εν πολύ, ναι. Οπότε α, έχει, έχει προσθεθεί μόνο το γεγονός ότι ακούγεται ο Αλ κτλ. αλλά Ακόμα και αυτό. το γράψει και αυτό. Ήταν μέσα. Οκ. Okay. Okay. Ε, άρα ήταν, είναι, είναι, πλήρες το κείμενο. Μπορείτε να το διαβάσετε. Ε, αυτή τη στιγμή τρέχει το Grand Prix Γερμανία στο MotoGP. Οπότε θα έχουμε όλο το υλικό από εκεί και καλύπτουμε κανονικά τον αγώνα. Ε, Ανανέμε το ραντεβού μα για ένα WRC podcast. Στο οποίο θα κάνουμε την ανασκόπηση τη σεζόν από το Monte Carlo μέχρι και το θερινό break ε, λίγο πριν την ε, επανέναρξη του πρωταθλήματο, ε, τυπικά σα λέμε ότι 12 με 14 Ιουλίου έχει το ράλι Εσθονία στο οποίο λειτουργεί ω promotional παύλα test event για να μπει το ράλι από το 2022 και μετά. Ο, ε, στο Twitter Racing υπάρχει και ένα κείμενο με, που φιλοξενεί δηλώσει ε, του Ούρμο Άβα, ο οποίο είναι ο επικεφαλή. Τη προσπάθεια και πρακτικά ο διοργανωτή του Ράλι Εστονία τα τελευταία το χρόνια. το που έχουν, το οποίο είναι εξαιρετικό κατά την άποψή μου. Το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ λεπτομερέ. Έχει ξεκάθαρο στόχο, ξεκάθαρη προοπτική. Είναι απίστευτο το πόσο καλά οργανωμένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και μακάρι να του βγει, εφόσον το αξίζουν εννοείται. Οπότε εμεί αναμείνουμε το ραντεβού μα αρχικά για αυτό το podcast με, τις με την ανασκόπηση του WRC και φυσικά μετά το, Ράλι, μετά το Grand Prix. Ε, τη Μεγάλη Βρετανία στη Φόρμουλα 1 στο Σίλβερστον για το Race Podcast ε, και θα σχολιάσουμε τον αγώνα εκεί. Μακάρι να είναι αρκετά καλό για να αξίζει τέλο πάντων ένα Race Podcast. Δεν <laughs> ευχαριστώ πάρα πολύ που κάναμε την εκπομπή. <laughs> ε, ε, οπότε, ανάμεσα με το ρεβού μα, μείνετε στο totaleracing.gr, ε, και προστατευτείτε από τον ήλιο, ενυδοτοθείτε, ανεμιστήρε, air conditioning, ξέρετε εσεί. Ε, και καλό, καλά μπάνια. Και να πάτε να ψηφίσετε την Κυριακή. Οτιδήποτε θα τα ψηφίσετε, να πάτε να, πάτε. να πάτε να ψηφίσετε την Κυριακή. Οτιδήποτε είναι αυτό, να πάτε να ψηφίσετε είναι το δικαίωμά μα και παράλληλα και μια δημοκρατική μα υποχρέωση. Οπότε εμεί τα ξαναλέμε.